Βερολίνο πάλι, ζωντανά. Στα ρεπορτάζ σας. Δημήτρης Βάλσαμος. Πάμε να δούμε τον Δημήτρη Βάλσαμο, τον απεσταλμένο του Open. Νάτος, κοίτα εδώ. Καλώς τον, ναι. Κοιμήθηκες καθόλου? Τι έγινε, παιδιά? Πού είσαι, ρε? Πού είσαι, ρε Δημητράκο? Τι έγινε? Τι κάνετε? Εσύ πώς είσαι? Το τι έγινε, παιδιά, ξέρεις, έχει μείνει στην ιστορία σε μια φράση του Σπύρου Παπαδόπουλου και νομίζω ότι ταιριάζει με το τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες εδώ στο Βερολίνο. Εντάξει, δεν έχουμε κοιμηθεί πολύ όπως κατάλαβες. Ναι, ναι, ήρθαμε λογικό. Τώρα. Λογικό. Πούμε, ίσως μετά καταφέρουμε να ξεκλέψουμε καμιά ώριτσα πάλι μέχρι να επιστρέψουμε. Αλλά εντάξει, αυτά που έχουμε δει από χθες δεν νομίζω ότι τα φανταζόταν κανείς, ούτε φίλος του Παναθηναϊκού, ούτε οποιοδήποτε. Τώρα αυτή η εικόνα στον τελικό με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει 15 πόντους στη Ρεάλ και αυτή την εικόνα στο δεύτερο μέρος ήταν τρομερό. Και φυσικά όσο ακολούθησαν μετά τη λήξη, ο χαμός έξω από το γήπεδο, ο χαμός στο ξενοδοχείο με την αποθέωση της ομάδας. Ήταν τρομερές εικόνες και νομίζω ότι. Δεν ξέρω, βέβαια αυτοί πολλοί δεν έχουν καταλάβει αν κοιμάται ποτέ, γιατί βλέπετε εδώ είναι τώρα 6 παρά το πρωί. Έχει ξημερώσει ήδη. Ναι. Εγώ κατέβηκα 5.30, είχε ήδη ξημερώσει. Νυχτώνει αργά, δεν ξέρω αν κοιμάται ποτέ η πόλη. Οπότε σίγουρα χθες δεν κοιμήθηκε πάντως με τον Παναθηναϊκό και τους φίλους του που ήταν σε κατάσταση αποσύνδεσης παντελώς, σοκ, χαρά, ενθουσιασμός, έκσταση. Δεν ξέρω κι εγώ ποιες λέξεις μπορούν να περιγράψουν την κατάσταση του φίλου του Παναθηναϊκού. Τα δείξαμε και εδώ στο Open, βγάλαμε το έκτακτο δελτίο για την εικόνα και όσα συνέβησαν χθες το βράδυ εδώ στο Βερολίνο έξω από την Uber Arena. Μαγική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού και 7ο ευρωπαϊκό αστέρι που ανέμεναν οι φίλοι της ομάδας εδώ και 13 χρόνια. Από όταν θυμάμαι εγώ να παρακολουθώ μπάσκετ, αυτό το 7ο αναζητούσαν οι φίλοι των Περασίνων και ουσιαστικά η επιθυμία τους έγινε πραγματικότητα εδώ στο Βερολίνο από την ομάδα του Εργίνα Ταμάν, η οποία χτίστηκε ουσιαστικά σε μια χρονιά, σε ένα καλοκαίρι και όμως κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να φέρει αυτό το πολυπόθητο 7ο ευρωπαϊκό στις τάξεις των Περασίνων. Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Το βράδυ βγήκαν δηλαδή Παναθηναϊκοί, οι καλοί μου φίλοι εκεί στο Βερολίνο. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή πήγανε σε μπαρ και τα λοιπά. Αποκλείεται να βγήκαν. Αποκλείεται. Πήγαν σε ξενοδοχεία για ύπνο, γιατί ταξιδεύουν οι περισσότεροι σήμερα. Σε λίγο θα μου πεις ότι δεν πίνουν και μπύρα, ρε εσύ, Γιάννη, τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εντάξει, εγώ ρωτάω, σαν να μην ξέρω, εγώ ρωτάω, σαν να μην ξέρω, ρωτάω, ναι. Εμείς φύγαμε από το χώρο του γηπέδου εκεί στα Πέριξ περίπου μία η ώρα και δεν είχε φύγει άνθρωπο σχεδόν. Γινόταν χαμός, μιλάμε δύο και τρεις ώρες μετά το μάτς. Ναι, προφανώς γινόταν χαμός και ακολούθησε χαμός και στα μπαρ και λοιπά. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όλοι όσοι ας πούμε δεν είχαν πολύ πρωινές πτήσεις, πιθανόν να επιστρέφουν αυτές τις ώρες. Είχαν έρθει και πολλοί μόνο για τον τελικό, έτσι. Ναι, ναι. Μόνο για τον τελικό. Ναι, αφού ήταν 3.004 στον ημιτελικό και ξαφνικά έγιναν 10.000. Ναι, ναι. Όχι πολύ. Εγώ μετά τον ημιτελικό άρχισα να παίρνω μηνύματα όταν έβλεπαν φίλοι και γνωστοί ότι είμαι εδώ. Μου λέει: μπορεί να βρει ένα εισιτήριο, μπορεί να βρει ένα εισιτήριο. Θα έρθω αύριο, θα έρθω την Κυριακή. Βρες μου ένα εισιτήριο, σε παρακαλώ, και έρχομαι. Βρες μου. Πάρα πολλοί ήρθαν, πάρα πολλοί γνωστούς είδα, ειδικά μετά τον ημιτελικό. Αυτό που λέμε ουσιαστικά υπερδιπλασιάστηκε ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Καλά, η ατμόσφαιρα χθες φαντάζομαι περνούσε και από τον ήχο της τηλεόρασης, ήταν ο ΆΚΑ ουσιαστικά η Uber Arena, δεν υπήρχε Real, μόνο ο Παναθηναϊκός ήταν στο γήπεδο, κυριάρχησε και όπως είχε πει και ο Αταμάν, αν γεμίσετε το γήπεδο εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε, δικαιώθηκε και σε αυτό ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αν και άκουσε κριτική μέσα στη σεζόν για διάφορα πράγματα, ακόμα και γιατί έβγαζε λίγο σέντρα τους παίκτες του. Φαίνεται ότι είναι αυτός ο απόλυτο πλήρως δικαιωμένος και ο άνθρωπος που ίσως γνώριζε πολύ περισσότερο από όλους εμάς τους υπόλοιπους το τι συνέβαινε στην ομάδα του. Δικαιώθηκε απόλυτα και είναι ήδη πάρα πολύ επιτυχημένος με τρίτη Ευρωλίγκα τα τελευταία 4 χρόνια. Εδώ δεν είχε πει ο Αταμάν ότι αν δεν πάμε Final Four θα φύγω. Ναι. Το είπε όταν χάσατε Μακάμπι. Μετά το πρώτο παιχνίδι είναι στη Μακάμπι. Όταν χάσατε Μακάμπι. Και θυμάμαι, εγώ τον έκραζα τότε τον Αταμάν. Τι λέει, μωρέ, τώρα. Βγαίνεις και το λες τη μέση σεζόν. Βγαίνεις και το λες. Κάτι καλύτερα ξέρει. Σε αυτή τη φάση λέει. Κάτι καλύτερα. Και άκουσα χθες να λέει ο Σλούκας με τον Αταμάν. Έλεγε ο Αταμάν στα αποδυτήρια, αφού πήραν το ευρωπαϊκό. Λέει πριν από 3 μήνες αυτός ο άνθρωπος σας είπε να με ακολουθήσετε και θα πάμε Final Four. Και τελικά. Όχι, απλά πήγαμε. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, δικαιώθηκε. Δεν μπορεί είναι να πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Είναι πραγματικά πολύ σίγουρος για τον εαυτό του Αταμάν.
Δεν ξέρω. Εντάξει, τα έχει καταφέρει, είναι απόλυτα πετυχημένο. Αλλά είναι απόλυτα σίγουρο. Έχει μεταφέρει μια νοοτροπία πρωταθλητή και μια νοοτροπία πειράζοντα ακόμα το μυαλό και τον ίδιο των παικτών, του οποίου πολλέ φορέ έβαλε απέναντί του μέσα σε σεζόν. Αλλά την κρίσιμη στιγμή, ακόμα και τον Βιλντόσα που δεν τον πολυπολόγιζε, χθε τον πέταξε μέσα, πήρε και από αυτόν βοήθειε, ενεργοποίησε παραπάνω τον Παπαπέτρο, ενεργοποίησε παραπάνω τον Καλαϊτζάκη στα τελευταία παιχνίδια και δικαιώνεται απόλυτα. Και ο Χουάντσο ήταν πιο ενεργό σε χρόνο συμμετοχή και σε προσφορά, ειδικά στην άμυνα του τελευταίου μήνε. Η διαχείρισή του ήταν περίεργη με σεζόν, προβληματιζόμασταν εμεί, λέγαμε, κάναμε, ράναμε. Αλλά προφανώ φαίνεται ότι αυτό ότι ξέρει καλύτερα και αποδείχθηκε για άλλη μια χρονιά. Προφανώ. Εντυπωσιάστηκα από τη δήλωση του Παπαπέτρου χθε, ο οποίο είπε τον Ιανουάριο σκέφτηκα ακόμα και να τα παρατήσω. Να θυμίσουμε ότι είχε αλλεπάλληλου τραυματισμού ο Παπαπέτρου. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Και είχε έρθει από μια χρονιά με την Παρτιζάνα, δύο χρονιές που ήταν, δεν ήταν πολύ καλά. Δεν πήγαν πολύ καλά. Λοιπόν, και είδε που κατέληξε όλο αυτό. Τελικά. Σημαίνει η πίστη, η επιμονή και λες ότι θα και πάω. Και με τη δική του συμβολή κιόλας, γιατί Σάμι τελικά ήταν καταπληκτικός ο Παπαπέτρου. Πάρα πολύ καλός. Ναι. Και προχθές ήταν. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κατηγορούσαν τον Αταμάν, ότι δεν ανοίγει το rotation, το έκανε τώρα. Του βγήκε απολύτως με παίκτες οι οποίοι ήρθαν από τον μπάγκ, από το δεύτερο-τρίτο rotation και του βγήκαν ουσιαστικά και του πήραν το. Εντάξει, ο Σλούκας το είναι ο βασικός καταλύτης. Αλλά... Ο Σλούκας θες έχασε μόνο μία βολή. Αν πρέπει να σταθούμε. Αν πρέπει να σταθούμε σε πρόσωπα, αν και όντως θα αδικήσουμε πολλούς, νομίζω είναι τρεις αυτοί που πρέπει να δώσουμε τα credits περισσότερο. Εντάξει, πέρα από τον Αταμάν, πέρα από την οικογένεια Γιαννακόπουλου και την επένδυση που έχει γίνει. Σίγουρα πρώτος είναι ο Κώστας Λούκας που πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση το καλοκαίρι και λίγους μήνες μετά έχει δικαιωθεί σε απόλυτο βαθμό. Σίγουρα σε απόλυτο βαθμό ηγέτης αυτού του νέου Παναθηναϊκού. Δεύτερος ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κρατάει μια front line μόνος του, πραγματικά μόνος του, απέναντι στα θηρία. Γνωρίζοντας ουσιαστικά ότι δεν έχει αλλαγή, δηλαδή πολύ λίγες οι βοήθειες που παίρνει από πίσω ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Ταβάρες έβαλε δύο, έβαλε τρεις, δεν θυμάμαι. Δύο με δύο βολές και αυτό ήταν. Ο Ταβάρες. Που τον έβλεπε τον Ταβάρες στα προηγούμενα παιχνίδια και έλεγε: ποιος θα τον περάσει τον Ταβάρες. Ή ο άλλος, ο Γάλλος, το θηρίο, ο Γάλλος. Ο άλλος. Ο Γάλλος έπαιξε πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα, αλλά και πάλι. Όπου αργεί. Είναι πάντως... τρομερό αυτό που έχει κάνει φέτος ο Ματίας Λεσόρ, όλη τη χρονιά παίζοντας πάρα πολύ. Και φυσικά να κλείσω με τον νούμερο ένα πιο ταλαντούχο παίκτη, πιο ταλαντούχο σκόρερ στην Ευρώπη. Είναι ο Κέντρικ Ναν φυσικά. Ακόμα και χθες που φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ, τον διαχειρίστηκε σωστά ο Αταμάν. Μπήκε στο τέλος, βρήκε καθοριστικός πόντος. Νομίζω ότι είναι το turning point, το σημείο εκεί που γύρισε το κουμπί μέσα σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Όταν αποκτήθηκε τον Οκτώβριο και ουσιαστικά εκεί άλλαξε επίπεδο και μπόρεσε αυτή η ομάδα να φτάσει μέχρι και το τέλος. Σωστό. Λοιπόν. Σωστό. Χθες που λέγαμε ότι ήταν κακή η βραδιά, τον Άν έβαλε 21 πόντους, 22. Πόσους πόντους έβαλε? Να, ναι, ναι. 21, ναι. 21. Μια κακή βραδιά με 21 πόντους, στο τελικό. Λοιπόν. Τεπεχτάρα. Ωραία. Λοιπόν. Δημήτρη, ξεκουραστείτε. Σε λίγο. Κάντε τις βόλτες σας για λίγο. Θα σε αναδείξουμε και πάλι σε λίγο. Ναι. Από άλλο σημείο της πόλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Γεια σου Δημήτρη. Σόκο Δημήτρη, τέλος. Πάρα πολύ. Σόκο και δέος. Πάει το πρωινό μου, λέει. Ευχαριστούμε Δημήτρη.